του για τον ενίο φόρο ακινήτων Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί μια νέα επιβάρυνση για τους πολίτες, αλλά ενσωμάτωση ήδη υπαρχόντων φόρων. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών εξακολουθεί να δέχεται έντονη κριτική και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νέα επίθεση γαλάζιων βουλευτών κατά του Γιάννη Στουρνάρα για τους χειρισμούς του με αφορμή τη φορολογία των ακινήτων. Ίσως τον καλέσουμε για τα μαθήματα πολιτικής ιστορίας. Οι απαντήσεις του για μένα είναι καλές γιατί είναι κοφτές, αλλά το να κάνει κριτική είναι λίγο αλαζονικό. Ο Υπουργός Οικονομικών επιμένει στις θέσεις του. Διαμηνύει ότι κάνει τη δουλειά του εφαρμόζοντας την πολιτική που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση, τονίζοντας πως οι επόμενες δόσεις για τη χώρα μας δεν είναι δεδομένες. Το μεσημέρι συνάντησε τον Πρωθυπουργό. Είναι συζητήσεις που συνεχίζονται και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που περνά σήμερα ο τόπος. Δεν υπάρχει νέος φόρος. Ό,τι παίρναμε θα παίρνουμε. Απλά προσπαθούμε να ενοποιήσουμε όλους τους φόρους σε έναν ή δυνατόν. Το θέμα της φορολογίας των ακινήτων φέρνουν στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης, ζητώντας να μην φορολογούνται τα προσημειωμένα και υποθηκευμένα ακίνητα, αλλά και οι βουλευτές.